να ασκηθεί δηλαδή πολύ, έχοντας ως πρότυπο τη θυσία του Κύριου του Εσταυρωμένου. Ο Πατήριον έβαλε τρεις πρωτές μετάνοιες και έλαβε το σύγκυρο σταυρό μαζί με τη λαμπάδα κατά το τυπικό της κουράς. Τα χρόνια αυστηράς ασκήσεως και βαθιάς καλλιεργίας των αρχών πέρασαν. Σε πολύ προχωρημένη ηλικία, ο γέρον Μύρον ασθένησε βαριά. Μεταξύ άλλων είχε ακροαστικά, τα γατάκια του. Έβραζε το στήθος του, καθώς ανέπνεε με δυσκολία. Τότε ο μοναχός που τον διακονούσε του είπε, «Γεροντά, πρέπει να σου κάνω εντριβή στο στήθος για να ελευθερωθεί αναπνοήσιμα, ανοίξει». Ο ενάρετος γέροντας αντέδρασε με σεμνότητα. «Ευχαριστώ, αδελφέ, αλλά δεν θέλω να σε κουράσω». «Μα γέροντα, θα σε ανακουφίσει πολύ», επέμεινε δικαιολογημένα ο νεαρός διακονητής μοναχός. «Ναι, ίσως», έλεγε ο παππούς, «αλλά παρακαλώ την οσιότητά σου να μην επιμείνει». Ο διακονητής σταμάτησε αυτή τη στιγμή, γιατί συλλογίστηκε ότι ο παππούς μπορεί να ντρεπόταν να τον τρίψει, διότι στα πλαίσια της σκληράς ασκήσεως εφήρμοσε την γενικευμένη αλουσία. Και πρέπει να σας πω ότι ποτέ ως μοναχός δεν είχε μιμηθεί. Ποτέ. Ούτε το πρόσωπο, ούτε τα χέρια. Και πολύ περισσότερο δεν είχε κάνει ποτέ κουμπάρι. Όμως δεν μύριζε όπως θα είχε φυσικό. Διότι όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Τελείως. Είναι αξίωμα αυτό. Βεβαίως, ποτέ δεν το ανέφερε στο θείο αυτό για να μην γίνει αντικείμενο θαυμασμού ότι εφήμωσε αλουσία εδώ. Και επένω και έτσι χάσει τον μισθό του στους ουρανούς. Αντιθέτως, συνεχώς προσκομολούσε παρόλη την μακροχρόνια αλουσία. Έφυγε λοιπόν ο νεαρός μοναχός από το κελάκι του ασθενούς γέροντος, αφήνοντάς τον στην φίλη του προσευχή που δεν σταματούσε ούτε λεπτό, αλλά και στα ακροαστικά που τα λεγόντουσαν. Έβραζε εδώ ο στήλος του, έβραζε. Έχοντας όμως ευθύνη για την υγεία του παππού, γιατί ο ηγούμενος της μονής του είχε αναθέσει να τον προσέχει και να τον περιποιεί. Πήγε μια και δύο στον γέροντα και του είπε, «Γέροντα, ευλόγησο», όπως λένε, σημαίνει συγγνώμη στο όρος, ευλόγησο, σημαίνει συγγνώμη. Ο πατήρ Μύρον έχει σοβαρό πρόβλημα αναπνοής. Τον βασανίζει έντονη δύσπνοια. Κι όμως δεν μου αφήνει, δεν με αφήνει να του κάνω εντολή στο στήθος με ενόπνευμα για να τον ανακουφίσω. Πήγαινε και πες του ότι το είπα εγώ να κάνει υπακοή, λέει αμέσως ο γέροντας. Ο διακονητής μοναχός γυρίζει στο κελάκι του παππού και τον βρήκε να τραβάει το κομποσκί του και να λέει με επιβλημένη φωνή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέης όλων των αυτών». Κάποια στιγμή αντιλήφθηκε την παρουσία του νεαρού μοναχού και σταμάτησε. Το παλικάρι είπε, «Ευλόγησε ο παππού, αλλά ο γέροντας είπε να δεχθείς να σου κάνω εντριβή». Δίχως δεύτερη κουβέντα, το μεγαλείο της υπακοής από το φίλο της ανυπαρξίας του ιδρύου θελήματος, αφού άκουσε πως ήταν εντολή του γέροντος, είπε, «Να είναι παιδί μου, κατευθείαν, να είναι παιδί μου». «Έλα, αδελφέ, αλλά ευλόγησε ο παππού, συγγνώμη, που δεν έχω πληθεί τελευταία». Εννοούσε τελευταία 50 χρόνια. «Και δεν έχω αλλάξει ρόλο». Ακόμα και αυτή τη στιγμή, όπως θα δείτε στη συνέχεια, προσπαθούσε με διάκριση να κρύψει την αρετή με κάθε τρόπο. Δεν ήταν το κρίσιμο, αλλού ήταν το θέμα. Θα δείτε στη συνέχεια. Η αλουσία ήταν το πρόσχημα. Μόλις ο νεαρός μοναχός άνοιξε το κοντιμένο ρασάκι του γέροντος Μύρονος και σήκωσε την τρίτια φανέλα του, τι να δει, Κύριε και Θεέ, στο στήθος του, στο δέρμα του, ο ευλογημένος γέροντας είχε ράψει τον ξύλινο σταυρό της κουράς του της αγοράτου. Αντιλαμβάνεστε, είχε βάλει τον σταυρό στο στήθος του, αφού είχε πει ο γέροντας να τον κάνει σε έναν εαυτό σου. Εκείνος τον έκανε πραγματικά, τον έβαλε στο στήθος του και με μια σαγοράφα, χωρίς βέβαια αντισυψία και τέτοια πράγματα, έπιανε δέρμα
αποσυμπλούσε και τώρα αυτός ο ασκητής βαδίζει μια τεράστια απόσταση που εμένα μου φάνηκε ατελείωτη με το αυτοκίνητο, παρακαλώ. Εκείνος μέσα στη νύχτα, με τα χιόνια πολλές φορές, μέχρι το γόνατο να πάει στη σκηνή και να λειτουργηθεί για να μεταλλάβει τον απλάνο μυστηρίο. Για να αγκαλιάσει τους πατέρες. Για να πάρει την ευλογία του γέροντα. Καθίσαμε κοντά στο υπέρβιο αρχοπαλίτη δίπλα στα λίγα κρεμμυδάκια που είχε φυτέψει, πάνω σε κούτσουρα και σε κοτρόνες, και με την βοήθεια των πατέρων που είχε φέρει ο γέροντας, προνοήσαμε την μαζί, συνομιλήσαμε την μία ώρα, αποκάλυψη. Αποκάλυψη! Μου έλεγε ο γέροντας, όταν τον στρίμωξα λιγάκι, λέω γέροντα, κάνε αγαπητό και πες μας, εδώ που είσαι μόνος σου μέσα στην αγριά του τοπίου, τη νύχτα τι γίνεται, ο Σατανάς τη νύχτα τι κάνει. Κατέβασε το κεφάλι μου, γιατί δεν ήθελε να αποκαλύψει κάτι. Οπότε ο γέροντας μπήκε μέσα του πατέρα, έβαλα μέσα στον γέροντα, σας παρακαλώ, πείτε του να μας πει κάτι. Και αμέσως έκανε υπακόλυση στον γέροντα και μας απεκάλυψε διάφορα για οι υπόστατες επιθέσεις του Σατανά τη νύχτα. Όχι μόνο σε λογισμούς, με λογισμούς πνευματικές, εντυπωστάτως, να του πετάει πέτρες, να του χτυπάει το φτωχοκάλιμο της λαμαρίνας και να τον αγκάσει, να τροποκρατηθεί και να φύγει, να εγκαταλείψει την άσκηση. Έχει ένα τετράδιο που έχει μέσα από την κομίσο, αν δεν με απαντάει λίγη, 5.000 ονόματα, τα οποία μνημονεύει κάθε νύχτα στην προσευχή. Όποιος πει, πάτε την τόνη με, έτσι λέγονται τα μέλη της οικογένειας μου. Οι γονείς μου, οι μαρκαριστοί, σε παρακαλώ, βάλτε τους προσευχείς μου. Έχει ένα τετράδιο, σας λέγω με 5.000 ονόματα και κάθε μέρα τα μνημονεύει. Και πάνω από το κρεβατάκι, όταν πια δεν αντέχει από την γονικλησία και την άσκηση, αυτό το ανατομικό κρεβάτι, σας είπα, με το στρώμα το εκλεκτό, αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως, έχει μια ένα καρούνι από τα καρούνια που είχαν παλιά οι γυναίκες που ήταν πάνω οι γνωστές της γυναίκες. Ένα καρούνι, μια πρόφυλη τροχαλία δηλαδή. Και έχει περασμένο ένα τρακοσάρικο από σκηνή του, ώστε καθώς μια ανάσκελα από το ταβάνι να τραβάει τους κόμπους και να προσέχεται. Αυτοί οι άνθρωποι που πάνε στο άλλο μέρος του καρούνιου όλο αυτό. Δεν θα μακρυγόνισω άλλο. Είχα κοντά να σας πω, αλλά θέλω να είμαι μέσα στα αυστηρά χρονικά πλαίσια της συζητήσεως. Θα πω άλλη μία περίπτωση και με αυτή θα κλείσω. Την περίπτωση αυτή μου αφηγήθηκε ένας μακαριστός αγιορείτης γέροντας, σπουδαία μορφή του αφεντικού μοναξιού, σέρβος μοναχός αυτός. Από το Χιλανδάρι, το σερβικό μοναστήρι, ο μακαριστός γέρον Μητροφάνης, μια μεγάλη συγκονία, ο οποίος πολύ αγαπούσε τον γέρον Εφέ και εκείνος πολύ τον Ιγάπα. Ένας ρωμαλαίος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολεμήσει στην πατρίδα του ως λαϊκός παλαιά. Και εν συνεχεία στον άφοβα πολεμούσε σώμα με σώμα με τον διάβολο. Είχε διατελέσει κατά επανάληψη πρώτος του Αγίου Όρους. Μία από αυτές σας λέω ακτινοβολούσε. Αυτός λοιπόν ο γέρον Μητροφάνης ο μακαριστός μου διηγήθηκε το εξής. Παρακαλώ προσέξτε το, με αυτό θα ολοκληρώσω. Μου είπε για μια φυσιογνωμία της Μονής Χιλιανδαρίου ή Χιλιανδαρίου, κατάλληλα την εκείνη. Είναι το μοναστήρι, το σερβικό, που έχει ως εφαίστειον εικόνα την Παναγία του Τριχερούσα. Είναι η Παναγία με τρία χέρια. Διότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, εκκόλλησε, εθεράπευσε την αποκοπήσα δεξιά του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού. Γι' αυτό έτσι πάει και το χέρι, το τρίτο είναι πάνω στην εικόνα της. Από τις πλέον θαυματουργές εικόνες της κυρίας του Ευρώπου. Θα μας μιλήσει η κυρία Πολύνη σχετικά με την Παναγία και το Άγιο Λόγος. Ο πατήρ Μύρων λοιπόν αυτός είχε μια συγκλονιστική ιστορία μεταξύ άλλων. Όταν τον έκυραν μοναχό, πριν από πολλές δεκαετίες, ο γέροντάς του, καθώς του έδινε τον ξύλινο σταυρό, όπως γίνεται στην ακολουθία της κουράς κάθε μοναχού, του ευχήθηκε τον σταυρό αδελφέ Μύρων να τον τιμήσει αυτόν που σου δίνω τώρα. Να τον τιμήσει. Να τον κάνει ένα με τον εαυτό σου. Αντιλαμβάνεστε την έννοια των λόγων αυτών. Εννοώντας φυσικά να σταυρώσει
ο νεοκαρής, ο νεότουλος, όπως λέγεται, μοναχός, τα πάθη και τις αδυναμίες του, την κακή έκφραση του εαυτού του πάνω στο σταυρό.